Για ευτύχεις εδώ αυτήν την εκπομπή Mindful, τροφή μυαλού, γιατί όπως το σώμα χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Και θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όχι μόνο κάτι το οποίο σε βοηθάει να ζεις καλύτερα και να κάνεις πιο χρήσιμα πράγματα, αλλά είναι ένα πράγμα που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Και όταν νιώθεις καλύτερα και έχεις θετικά συναισθήματα μέσα σου, καταρχάς κάνεις καλό στην υγεία σου, στην ψυχολογία σου και κατ' επέκταση κάνεις και καλό στους γύρω σου. Ευγνωμοσύνη λοιπόν. Ευγνωμοσύνη είναι να είσαι ευχαριστημένος με πράγματα που έχεις. Αν θες να νιώθεις πλούσιος, πρέπει να εκτιμάς περισσότερο αυτά που έχεις. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει όσα θέλει. Είναι αυτός που θέλει όσα έχει. Είναι αυτό το συνέστημα ότι νιώθεις πλούσιος. Επειδή μπορεί να έχεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου που σε αγαπάει, επειδή μπορεί να έχεις τρεχούμενο νερό. Λέω μερικά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πολύ δεδομένα μερικές φορές, το νερό ας πούμε ή δεν ξέρω, ένα σπίτι, δεν ξέρω οτιδήποτε, και όταν λέω σπίτι ας πούμε μια στίχη πάνω από το κεφάλι σου, που δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στον πλανήτη που δεν τα έχει αυτά. Όταν λέμε ευγνωμοσύνη δεν εννοούμε να μην βλέπουμε τα προβλήματα που έχουμε ή να μην θέλουμε κάτι καλύτερο και να καθόμαστε στο κλουβί μας ας πούμε και να λέμε πάλι καλά που είμαι μέσα σε ένα κλουβί και έχω κάποιο να μεταΐσει. Όχι. Ενώ να είσαι σε μια θετική ψυχολογία για 2-3 πράγματα που θεωρείς δεδομένα. Να νιώσεις ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι ξέρεις να μιλάς ή για το γεγονός ότι ξέρεις να γράφεις ή ότι ξέρεις ότι έχεις αυτή τη στιγμή ρεύμα και έχεις ίντερνετ και βλέπεις αυτό το βίντεο ή ακούς αυτό το ακούς αυτό στα ακουστικά σου. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα θεωρούμε τόσο δεδομένα. Είναι πράγματα τα οποία ένας βασιλιάς και φαραώ, ας πούμε, προηγούμενους αιώνες, δηλαδή θα ήταν εξωπραγματικά, δηλαδή θα ήθελα να έχουν πράγματα που έχουμε όπως αποχέτευση και νερό τρεχούμενο και αυτοκίνητο και τέτοια πράγματα και τηλέφωνο ας πούμε για να επικοινωνούμε, τα θεωρούσαμε δεδομένα ενώ δεν είναι δεδομένα. Θέλω να το σκεφτείτε, 2 άτομα μικρότερης ηλικίας που ίσως δεν έχετε κάνει ποτέ αυτές τις σκέψεις, ας πούμε πώς ήταν η ζωή χωρίς τηλέφωνο πριν από 100 χρόνια ή πώς ήταν η ζωή χωρίς να έχεις τρεχούμενο νερό πριν να πας στο άλλο χωριό ή πώς είναι η ζωή χωρίς αποχέτευση ας πούμε ή τέτοια πράγματα που τα θεωρούμε τόσο δεδομένα αλλά δεν είναι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω 200 χρόνια για να το εκτιμήσουμε, όχι. Σημαίνει ότι εδώ στο τώρα να νιώσεις αυτό το αίσθημα της ευγνωμοσύνης κάθε μέρα να αφιερώνεις λίγο χρόνο και να μετράς τα πράγματα για τα οποία έχεις ευγνωμοσύνη. Είτε αυτό είναι η υγεία σου, είτε είναι άνθρωποι που έχεις γύρω σου, άνθρωποι στη ζωή σου. Μπορεί να είναι πρακτικά πράγματα ή μπορεί να είναι κάποια μαθήματα που είχες στο παρελθόν, κάποια πράγματα που έχεις μάθει, κάποιους ανθρώπους που γνώρισες. Γενικότερα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η ουσία εδώ πέρα δεν είναι να πούμε αυτό και εκείνο και κάποιοι νιώθουν ευγνωμοσύνη για αυτά και κάποιοι για τα άλλα. Όχι. Είναι απλώς να περάσουμε το νόημα της ευγνωμοσύνης, να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη σε κάνει να νιώθεις πολύ καλύτερα και λένε γενικότερα ότι όταν κάτι νιώθεις ευγνωμοσύνη για κάτι, το μεγενθύνεις και έλκεις παραπάνω από το ίδιο. Γι' αυτό είναι καλό να εστιάζεις τα πράγματα τα οποία σ' αρέσουν και να τα εκτιμάς, να νιώθεις ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Δηλαδή, το να πας, ας πούμε, στην Αθήνα, στον Εθνικό Κήπο και να κάνεις μια βόλτα, μπορεί να νιώσεις μια απέραντη ευγνωμοσύνη ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα. Έχεις ένα φανταστικό πάρκο που κάποτε μόνο βασιλιάδες μπορούσαν να περπατάνε και κυκλοφορούν εκεί μέσα. Και εσύ έχεις τη δυνατότητα να πας απλώς να περπατάς και να χαίρεσαι όλα αυτά τα φυτά και να αναπνέεις αέρα. Εντάξει, να μου πεις μέσα στην Αθήνα αέρα. Τέλος πάντων, όλη αυτή τη φάση. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη μας κάνει πλούσιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Και σκεφτείτε αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ένα μικρό πράγμα για το οποίο νιώθετε ευγνωμοσύνη. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, αλλά σκεφτείτε το, νιώστε το και κάντε και αυτή την άσκηση καθημερινά. Καθημερινά το πρωί που θα ξυπνάτε, βγείτε λίγο έξω, δεν ξέρω, αφαιρέστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας όταν κάνετε ντους και σκεφτείτε πράγματα για τα οποία νιώθετε ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και μας βοηθάει πραγματικά, ιδίως αυτές τις εποχές που είναι δύσκολα τα πράγματα, να νιώθουμε καλύτερα. Και όταν νιώθεις καλύτερα, μπορείς να κάνεις καλύτερα πράγματα. Γιατί η διάθεση πειράζει την απόδοσή σου και η απόδοση μετά φέρνει αποτελέσματα και είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα, το πώς επηρεάζει τη διάθεσή σου επηρεάζει πάρα πολύ το τι αποτελέσματα έχεις. Και αυτό μπορείς να κάνεις πάντα είναι να έχεις καλύτερη διάθεση για να κάνεις ό,τι κάνεις καλύτερα. Και ένας τρόπος να έχεις καλύτερη διάθεση είναι με ευγνωμοσύνη. Είναι ένα από τα 10 συναισθήματα που αναφέρω εδώ στο βιβλίο στη θετική ενέργεια.
Και φυσικά και στο ακουστικό βιβλίο Θετική Ενέργεια που υπάρχει και μπορείς να το ακούς. Είναι το τελευταίο συνέστημα από όλα. Όχι το τελευταίο, είναι το δεύτερο, συγγνώμη. Τελευταία είναι η προσφορά. Είναι το συνέστημα στο τέλος του βιβλίου, εκεί πέρα που λέει για διάθεση, τα συναισθήματα, η ευγνωμοσύνη. Άρα αφιερώστε λίγο χρόνο σε αυτό και βάλτε το στην καθημερινότητά σας. Λίγη ώρα άσκηση ευγνωμοσύνη, να σκέφτεστε τα πράγματα για τα οποία έχετε ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή δύναμη σε όλους. Γράψτε σχόλια από κάτω, κάντε ένα like, γράψτε προτάσεις για βίντεο. Θα περνάτε όλοι τέλεια. Mindful video κάθε Δευτέρα. Στο κανάλι του Ευτύχη. Γεια!